Έρχομαι στον κύριο Βάγκο, στον κύριο Γιάννη Βάγκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΚΚΕ, πολύ γνωστό και πολύ δυναμικό αγροτό συνδικαλιστή όλα αυτά τα χρόνια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Κύριε Βάγκο, αποφασίστε να κατεβείτε στην Ευρωβουλή. Θα έλεγε κανείς, με όλους τους αστερίσκους και, και όλα τα αν που μπορεί να βάλει, ότι όλα αυτά τα χρόνια οι αγρότες συνολικά ωφελήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως με τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων που ήρθαν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι έτσι, κατά την άποψή σας, υπάρχει αυτή η ωφέλεια, αναγνωρίζεται από τους αγρότες αυτό, και το ρωτώ και με την ιδιότητα του αγρότη πέρα από του υποψήφιου ευρωβουλευτή. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι, εφόσον και όσο είμαστε στην Ευρώπη, η θέση σας είναι γνωστή εναντίον, αλλά όσο είμαστε μέσα το λέτε, παλεύουμε, αν θεωρείτε ότι και στο μέλλον μπορούμε μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής και μέσω των όποιων πακέτων μπορούν να δοθούν στην πορεία και στο μέλλον να ωφεληθούν έτσι περαιτέρω οι αγρότες σε κάποια κομμάτια τους, και αν θα παλέψετε γι' αυτό. Κύριε Τάχη, καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και ζητώ και συγγνώμη για το πρώτο σκέλος. Είναι η παράληψη. Είναι ημέρες πολύ πιεσμένες για όλους μας. Σωστό. Για το πρώτο μέρος της ερώτησής σας, αν ήταν καλές οι επιδοτήσεις, αν ήταν καλά το αγροτικό επάγγελμα μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κανένας γονιός δεν θέλει να κρατήσει το παιδί του αγρότη? Γιατί έχει ερημώσει η επαρχία? Γιατί οτιδήποτε άλλο να κάνει εκτός από αγρότη? Αυτή, γιατί υπήρχε μια ολόκληρη κουλτούρα στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Ωραία, ότι και τώρα τα μέσα στην ανεργία. Γιατροί και δικηγόροι. Ωραία, και μέσα στην ανεργία γιατί? Μα τώρα ξεκίνησε. Γιατί ξέρετε. Τα χρόνια τη κρίση επέστρεψαν πολύ. Είναι το κακό. Ότι δεν επέστρεψε, επέστρεψε μόνο επικοινωνιακά. Ναι. Κανένας δεν επέστρεψε. Μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν νέοι αγρότες, με την πρώτη τη χρονιά χιλιοχρεώνονται και από εκεί και πέρα φεύγουν και χρεωμένοι. Τα πολλά χρήματα ήταν από το 80 έως τα τέλη του 90-2000. Μετά άρχισαν να από λίγο το πουγγί να κλείνει. Ναι, από το 90 μέχρι το 2000 όλοι οι Έλληνες θέλαμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι, θέλαμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός να πάμε από την αγροτιά. Αν έβγαζαν τόσα πολλά χρήματα οι αγρότες, γιατί κανένας γονιός, κανένας πατέρας, το ίδιο του το σπλάχνο, δεν το κρατούσε αγρότη? Εγώ δεν ερώτησα αυτό, αν έβγαζαν χρήματα οι αγρότες. Εγώ ρώτησα εάν έχουν δοθεί και αν έχουν ωφεληθεί αγρότες όλα αυτά όχι τα χρόνια αγρότες από τα πάρα πολλά κονδύλια που δόθηκαν. Κοιτάξτε, από την... Τώρα, αν πήγαν σε άλλα χέρια, οκ. Okay. Αλλά πάντως από την κοινότητα δόθηκαν. Μόνο σας. Με λίγα λόγια, είναι. Δόθηκαν. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν τελείως διαφορετικό. Παίρναμε 2 δις, δίναμε 4 σε διαφορές. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ΚΚΕ. Τι ζητάμε σε μια πιο δίκαιη Ευρώπη, αν υπάρχει? Βλέπετε ότι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχουν οι ίδιες επιδοτήσεις, ενισχύσεις μετά το 2021 για όλους τους αγρότες Ευρώπης. Ναι. Γιατί έτσι τους είπε ο κ. Βέμπερ, γιατί έτσι τους είπε οποιοδήποτε. Ξέρετε ότι είναι τα φόπλακα αυτό για τους Έλληνες αγρότες? Ξέρετε ότι στην Κρήτη θα εξαφανιστούν οι αγρότες? Ξέρετε ότι στη Θεσσαλία δεν θα υπάρχει αγρότης? Να σας το πω πολύ απλά. Μέσο όρο. Ο Έλληνας αγρότης έχει 33 στρέμματα. Μπορεί να είναι ελιές, μπορεί να είναι βαμπάκια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και τα ξένα φαν σε αυτή τη στιγμή, μέσω όρο στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στις παλιές ανατολικές χώρες που έχουν μπει με ένα, με 1% να αγοράζουν χρήμα και εμείς να αγοράζουμε με 13, έχουν 70.000 στρέμματα. Ναι. Μέση καλλιέργεια. Καταλαβαίνετε μετά το 2021 πώς θα είμαστε εμείς απέναντι σε αυτά τα τεράστια νούμερα. Ναι. Βλέπετε πού πάνε οι αγρότες. Δεν ασχολείται κανένας όμως. Το μόνο που ασχολείται είναι τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, αν παίρνει περισσότερη τηλεθέαση από τον κύριο Μητσοτάκη, και η επαρχία, κύριε Τάκη, έχει εξαφανιστεί. 1.000 σπίτια έχουν κάποια χωριά στη Στερεά και κατοικούνται τα 70. Κάποια στιγμή αυτά δεν πρέπει να τα κοιτάξουμε. Για σας μία λύση σε αυτά τα προβλήματα που μας επισημαίνετε, ποια θα ήταν? Δηλαδή ποιες είναι οι πράξεις, οι ενέργειες, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ώστε, ναι, τώρα είμαστε μέσα, δεν πρόκειται να βγούμε. Αυτό νομίζω πρέπει να υπάρχει, είναι προφανές. Πρέπει να υπάρχει όχι ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός φτωχότερος, να έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Όλοι να μπορούμε να έχουμε ανοιχτές τις τράπεζες, όλοι να μπορούμε να παλέψουμε για τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι ίδια. Όποιος δουλεύει περισσότερο, ναι, αλλά με ίσους όρους. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να θες να πληρώνεις
να έχει την ίδια δύναμη με τα παραπολιτικά όσο υπάρχει ένα ραδιόφωνο στη Λιβαδιά. Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δουλεύει. Εσύ σηκωνόσαστε από τις 4 ώρα το πρωί για όλες τις εκπομπές. Mm-hmm. Να πάρετε κάτι παραπάνω από έναν άνθρωπο που δουλεύει 2 ώρες. Μάλιστα. Εμείς αυτό ζητάμε. Μια ισότητα. Δεν γίνεται να αγοράζουμε εμείς χρήμα 13% αυτή τη στιγμή. Και οι συνάδελφοί μας σε όλη την Ευρώπη να αγοράζουν με ένα. Να έχουν 40 λεπτά πετρέλαιο και εμείς να αγοράζουμε με ένα 47. Ναι. Να έχουμε 70 ευρώ το στρέμμα ρεύμα και αυτοί να έχουν 6 ευρώ το στρέμμα. Αυτό που λέτε δεν είναι ισότητα. Λέτε ότι αυτός που δουλεύει περισσότερο να αμείβεται και περισσότερο. Να αμείβεται, αλλά με ίσους όρους. Ναι, ναι, με ίσους όρους, ναι. Δηλαδή, πώς εγώ θα είμαι ανταγωνιστικός με τους Γερμανούς με 40 λεπτά πετρέλαιο όταν έχω ένα 47 ευρώ. Θεωρείτε ότι αυτό μπορείτε να το παλέψετε ως ευρωβουλευτής? Μα γι' αυτό φωνάζουμε. Για να ξέρουμε, να ξέρουν οι Έλληνες αγρότες αλλά και όλοι που παράγουν. Γιατί δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή, κύριε Τάκη, να παράγουν σε αυτή τη χώρα. Ούτε βιομηχανία συμφέρει, ούτε μεταφορά συμφέρει, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δουλεύεις αυτή τη στιγμή, χρεώνεσαι με το καλημέρα. Αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος που είναι στην αγορά. Μάλιστα. Όχι αυτοί που αγορεύουν λόγια παχιά. Όποιος ξυπνάει το πρωί, στρίβει το στομάχι του για να βγάλει ένα μεροκάματο. Ότι όσο και να παράγεις με αυτή την παγκοσμιοποίηση, δεν μπορείς. Έχεις χάσει από τα αποδυτήρια. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Βάγκο για την τελευταία του τοποθέτηση. Κύριε Βάγκο, με δεδομένα αυτά που είπε και ο κύριος Μαριάς και ο κύριος Τσίκας, θεωρείτε κι εσείς ότι στον αγροτικό τομέα μπορούν κάποια πράγματα να επιτευχθούν, εάν υπάρξει μια συνεννόηση όλων των ευρωβουλευτών στη λογική αυτή των κάποιων εξαιρέσεων ή των κάποιων πραγμάτων που αφορούν κυρίως τους Έλληνες αγρότες? Γιατί αναφερθήκατε πριν στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για ισότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση από το 2021 και μετά, που αυτό θα διευκολύνει κυρίως χώρες που έχουν πολύ μεγάλη αγροτική παραγωγή ή πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όπως πολύ καλά επισημάνατε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες, κύριε Τάκη, ίσως περνάνε τη χειρότερη περίοδο που έχουν περάσει τα τελευταία 40 χρόνια. Στα 4 τελευταία χρόνια η αγροτιά έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει καν άνθρωπος που να είναι ξεχρέωτος. Ψηφοθυρικά ο κύριος Τσίπρας μας βλέπει καθαρά, τίποτε άλλο. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, κάτι να μας πει, κάτι να μας ακουμπήσει. Μιλάει πάντα για πλούσιους αγρότες, πάντα για επενδύσεις σε άλλο πλανήτη, όχι σε αυτόν. Τα χρόνια που πέρασαν από το 2016 και ειδικά και μετά από τον νόμο Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση Τσίπρα είναι ο Χίτλερ της αγροτιάς. Δεν ξέρεις πού να πρωτοπληρώσεις. Βλέπετε που έχει φτάσει το πετρέλαιο, σας τα ξαναείπα αυτά. Το ζητούμενο είναι σε αυτή την Ευρώπη που ζούμε να υπάρχει μια ισχυρή φωνή, να μπορεί να υπάρξει παραγωγή αύριο. Mm-hmm. Γιατί αν υπάρχει παραγωγή, κύριε Τάκη, θα υπάρχει και μεταφορά, θα υπάρχει και πλούτο στη χώρα. Αλλά με αυτή την πολιτική που ουσιαστικά τώρα διαβάζω ότι θα έχουμε δωρεάν διόδια. Αυτό είναι τραγικό. Όταν εμείς για να έρθουμε στη Λιβαδιά θέλουμε στην Αθήνα, Λιβαδιά, Αθήνα 36 ευρώ διόδια. Εννοείται για τον Οροπό, την ανακοίνωση του κυρίου Σπίρτζη, λέτε. Με λίγα λόγια, λέει ότι στις εκλογές, ναι, όσοι θα κινηθούν δεν θα πληρώσουν διόδια. Ναι. Όταν έβαλε νταβατζίδες στους αστυνομικούς να μας βάλουν μέσα στην Εθνική Οδό, να μην υπάρχουν παράπλευροι για να πληρώνουμε τα αφεντικά του, μας αφήνει τώρα 2 μέρες πριν ότι θα κινηθούμε ελεύθεροι. Mm-hmm. Ότι δίνει τα 310 ευρώ για να αγοράσει την ψήφο. Ότι δίνει του Ιουνίου τη σύνταξη. 20 Μαΐου, όλα αυτά δηλαδή για ποιο λαό μιλάει? Ο λαός αυτός υπάρχει ή είναι τίποτα γατάκια ή τίποτα ανιστόρητα πλάσματα που χωρίς IQ κάτω από το μηδενός? Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή για αυτούς τους Έλληνες να συμπεριφέρεται ο αρχηγός έξω, να βγαίνει στο εξωτερικό και όσοι διαφωνούν, όταν διαφωνούσαμε οι αγρότες το Φλεβάρι, να μας λέει ακροδεξιούς και ότι είμαστε οι τελευταίοι της γης. Mm-hmm. Άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ, κύριε Τάκη, στη ζωή του. Είναι και ό,τι φτιάξαμε 3 γενιές, 4, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ξεπουλήθηκαν μέσα σε 3 χρόνια από αεροδρόμια, από δρόμους, από λιμάνια, από οτιδήποτε. Mm-hmm. Και ξέρετε ποιος τα πουλάει, ξέρετε τι λέει η κοινωνία στη Βιωτία? Θα πας να αγοράσεις από εκεί που τα βρήκαν, όχι από εκεί που τα φτιάξε. Γιατί αυτός που τα βρήκε δεν τα πονάει. Αυτός που τα φτιάξε τα πονάει. Ο κύριος Τσίπρας τα βρήκε όλα πρίκα και τα ξεπούλησε μέσα σε 3 χρόνια. Και αυτά όλα τα βλέπετε των τελευταίων ημερών. Είναι ντροπή και οι Έλληνες αγρότες θα το δείξουν στην κάλπη την Κυριακή. Κύριε Βάγκο. Ναι. Εμείς θα θέλαμε να πάει να ψηφίσει ο κόσμος όλος, γιατί εκεί πέρα κρίνονται όλες οι πολιτικές, να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση αυτή είναι η δολοφονική οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή, να μπει
το Κομμουνιστικό Κόμμα στην τρίτη θέση, να υπάρχει αντιπολίτευση σε αυτό το κεφάλαιο που ουσιαστικά δεν ακούει καθόλου τους ανθρώπους και ακούει μόνο τους αριθμούς, ένα δυνατό ΚΚΕ για τους ανθρώπους της παραγωγής και της γης, ουσιαστικά για αυτούς που παράγουν και μεταποιούν και μεταφέρουν, για τους ανθρώπους της δουλειάς, του αύριο, της προκοπής της χώρας μας. Να πάνε για να προκόψουμε, για να έρθει η Ελλάδα εκεί που πρέπει, όχι να ζει με επιδόματα και να είναι παρήσακτη μέσα σε μια Ευρώπη.